Ακούσατε να σας λέω από νωρίς το πρωί στο δελτίο των ειδήσεων σε τίτλο, αλλά τώρα θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά για τις ελλείψεις στα συστήματα αεροναυτιλίας, τα οποία αναφέρεται με δελτίο της η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Το κάλεσμα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και στην ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών να πάρουν θέση σε αυτά τα οποία επισημαίνουν και να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις, λύσεις θα προσθέθετα, για το πώς και πώς θα αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ελλείψεις και δυσλειτουργίες που υπάρχουν σε βασικά θέματα. Συζήτηση και προβλήματα που διαχρονικά αντιμετωπίζει αεροναυτιλία θα πρέπει να γίνει με νυφαλιότητα και ψυχραιμία και όχι κάτω από καθεστώς πανικού. Βλέπε ας πούμε τα Τέμπη, προσθέτω από την άλλη πλευρά. Δεν θα πω όμως περισσότερα, γιατί έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας, τον κύριο Κώστα Κανδεράκη. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δουλιεράκη. Καλημέρα. Και σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι ένα δελτίο τύπου, είναι μια ενημέρωση προς όλους εμάς, προς όλο τον κόσμο, που πραγματικά πρέπει να μας ανοίξει λίγο το πλαίσιο της συζήτησης. Δεν θα γίνει σαφέστατα κανένας από εμάς, εκτός από εσάς που ξέρετε τη δουλειά σας φωστήρας, αλλά το καλό είναι, όπως σωστά επισημαίνετε σε αυτό το δελτίο τύπου, αντί σε καθεστώς πανικού να μαθαίνουμε πώς ας πούμε λειτουργεί ένας σιδηρόδρομος, να ξέρουμε τι γίνεται στα δικά μας τα αεροδρόμια, οι παραλήψεις που υπάρχουν, οι αυλεψίες που υπάρχουν, οι λανθασμένες ενδεχόμενα αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί και προκαλούν αυτή την ώρα προβλήματα. Για να βγαίνετε να τα λέτε όλα αυτά σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Κανδεράκη. Βεβαίως. Καταρχήν να σας πω ότι δυστυχώς έπρεπε να έχουμε νεκρούς για να αποκτήσουμε βήμα και πραγματικά το λέω με πόνο καρδιάς αυτό, και επειδή πολλοί μπορεί να πούνε ότι να κοιτάξτε, ο καθένας τώρα ζητάει τα 5 λεπτά δημοσιότητας που του αναλογούν, εγώ νομίζω ότι επειδή ακούσαμε και την περίφημη ατάκα ότι γίνανε οι 57 θυσία για να βελτιωθούμε, εγώ θα αντιπρότεινα ότι όλοι εμείς που έχουμε θέσεις ευθύνης, που είμαστε στις μεταφορές, που είμαστε στην παιδεία, που είμαστε στην υγεία, που είμαστε που αποτελούμε το κράτος, όλοι εμείς θα πρέπει να γίνουμε κάποια στιγμή θυσία για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς που χάσαν τους ανθρώπους τους, για τους φίλους μας που χάσανε τα παιδιά τους, για τους συνάδελφους που χάσανε τις δουλειές τους. Πρέπει εμείς να γίνουμε θυσία για να πάμε παρακάτω τη χώρα και να μην έχουμε εμφύλιο σφαραγμό, διότι προς εκεί οδηγούμαστε. Διότι προς εκεί οδηγούμαστε, αυτό παρατηρούμε αυτές τις μέρες. Οι νέοι εξαγριωμένοι εγκαταλείπουν τη χώρα, οι νέοι εξαγριωμένοι δεν πιστεύουν στο πολιτικό σύστημα, οι νέοι εξαγριωμένοι προβαίνουν σε ακρότητες. Πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εγώ να το κλείσω εδώ πέρα, γιατί παραβάλαμε συνέστημα και θα μας πούν και λαϊκιστές στο τέλος. Εγώ αρχικά θα ήθελα να συστηθούμε ποια είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, διότι και με φίλους μου που συζητώ από τότε που μπήκα, από το 2009 στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο πράγμα που τους ήρθε στο μυαλό ήταν Ολυμπιακή. Όχι ρε παιδιά, δεν μπήκαμε στην Ολυμπιακή. Α, στο στρατό. Όχι ρε παιδιά, δεν μπήκαμε στο στρατό. Α, τότε είστε ελεγκτής εναέρης πληροφορίας. Όχι βρε παιδιά, δεν είναι. Τι να κάνουμε, δεν είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μόνο ο έλεγχος εναέρης πληροφορίας. Είναι και άλλα πράγματα. Λοιπόν, οπότε οφείλουμε να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις, γιατί ο κόσμος ακούει αυτή τη στιγμή πολλές φωνές και στο τέλος από τις πολλές φωνές θα τρελαθεί. Ωραία. Τι κάνουν λοιπόν οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί ασφαλείας, εναέριας κυκλοφορίας? Οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί λοιπόν
είναι υπεύθυνη για τα συστήματα αεροναυτιλίας, δηλαδή όλα αυτά τα συστήματα που χρειάζονται για να πετάνε, που βρίσκονται στο έδαφος, έτσι, δεν μιλάμε για τα συστήματα που βρίσκονται μέσα σε ένα αεροσκάφος, τα συστήματα που βρίσκονται στο έδαφος και χρειάζονται να επικοινωνούν τα αεροσκάφη, χρειάζεται να τα χρησιμοποιούν, να τα χρησιμοποιεί ο έλεγχος ενέργειας πληροφορίας, όπως και άλλοι χρήστες, μπορεί να είναι η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική, τρίτες χώρες τους οποίους παρέχουμε δεδομένα, έχουμε διάφορες συμφωνίες, άρα είμαστε πίσω από όλα αυτά τα συστήματα και είμαστε οι μόνοι πιστοποιημένοι από ευρωπαϊκούς κανονισμούς και από εθνική νομοθεσία και από διεθνή νομοθεσία για να μπορούμε να βάζουμε χέρι πάνω σε αυτά τα συστήματα. Άρα λοιπόν εσείς οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί ασφαλείας είσαστε εκείνοι οι οποίοι διατηρείτε το επίπεδο ασφαλείας ή το υψηλό επίπεδο ασφαλείας σε ό,τι έχει να κάνει με τις πτήσεις των αεροσκαφών. Φυσικά, φυσικά. Ακριβώς αυτό. Τώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν ασχολείται με αυτό το έργο. Είναι μια δημόσια υπηρεσία η οποία όμως έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα υπαρξιακό, διότι φυτοζωεί με ένα νομοσχέδιο από το 2016 που δεν μπήκε σε λειτουργία, ήρθε η καινούρια, δηλαδή ήρθε το 2016 η προηγούμενη ηγεσία, έφτιαξε το νέο νόμο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, διαχώρισε την υπηρεσία σε Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και σε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και δημιούργησε την αρχή που κράτησε το κανονιστικό και το ελεγκτικό κομμάτι και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που κράτησε την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τη διαχείριση των 23 αεροδρομίων τα οποία ακόμα δεν έχουν παραχωρηθεί. Δεν μιλάμε δηλαδή για τα... Γιατί πρέπει να πούμε και αυτό, ότι σε έναν αερολιμένα όπου έχει παραχωρηθεί το έργο, δεν έχει παραχωρηθεί το έργο της αεροναυτιλίας, δηλαδή μπορεί το check-in όταν μπαίνουμε, οι πύλες, τα μαγαζιά, το handling, οι βαλίτσες, τα λεωφορεία που θα μας πάνε στο αεροσκάφος. Όλο αυτό το έργο να είναι ευθύνη του παραχωρησιούχου, όμως το έργο της αεροναυτιλίας έχει παραμείνει στο κράτος, έχει παραμείνει στο κράτος. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Εσείς δηλαδή είσαστε στην ΙΠΑ, άλλο πράγμα η ΑΠΑ, άλλο πράγμα η ΙΠΑ. Η ΑΠΑ είναι μια ανεξάρτητη αρχή αυτή τη στιγμή. Ωραία. Η ΙΠΑ είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το νέο νόμο που έφερε η νέα ηγεσία, η νέα κυβέρνηση που τελειώνει τώρα η θητεία της και το οποίο βέβαια νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μένει και αυτό ανολοκλήρωτο. Και μένει στα χαρτιά. Ωραία, διότι απέρχεται η κυβέρνηση και δεν το έχει ολοκληρώσει. Ωραία. Μπορούμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με εσάς βάσει αυτού του οποίου αναφέρεται, γιατί θα περάσει ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός, και δεν θα ξέρουμε τι είναι ακριβώς αυτό που εσάς ανησυχεί. Έχουμε πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα. Τα έχουμε αναφέρει στο δελτίο τύπου. Χαρακτηριστικό είναι ότι αναφέρουμε το ραντάρ στον ατάβυρο της Ρόδου, το οποίο δίνει εικόνα. Στον εναέριο χώρο υπάρχουν σε όλη τη χώρα υπάρχουν 13 ραντάρ. Τα 7 αφορούν τη διαχείριση, την τοπική διαχείριση των 5 μεγάλων αερολιμένων της χώρας. Τι σημαίνει τοπική διαχείριση? Μόνο μια μικρή διευκρίνηση. Την τοπική κυκλοφορία. Ελέγχουν την τοπική, δηλαδή δίνουν εικόνα στους ελεγκτές που εργάζονται στους πύργους και στις προσεγγίσεις των συγκεκριμένων αερολιμένων. Ναι. Στον Ελευθέριο Βενιζέλο, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα. Εκεί έχουμε 7 ραντάρ που ασχολούνται, ας πούμε, να το πούμε εκλαϊκευμένα, με την τοπική κυκλοφορία. Και λέγονται τερματικά ραντάρ ή προσέγγισης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν 6 ραντάρ, τα οποία βρίσκονται στο Πήλιο, στη Λευκάδα, στα Κύθυρα, στην Κάρπαθο, στον Ατάβυρο της Ρόδου, στον Ημιτό, δεν θυμάμαι, ξέχασα κάποιο, τα οποία όλα αυτά συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα της εναέριας κυκλοφορίας σε όλο το FIR της Ελλάδας. Λέγονται διαδρομής. Επίσης, εικόνα ραντάρ παίρνουμε και από άλλες χώρες. Από τη Βουλγαρία, από την Κύπρο. Είναι μια πρακτική την οποία κάνουν τα κράτη. Για χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι της Μάλτας, όπου είναι μια πάρα πολύ μικρή χώρα, ένα μικρό νησί στη μέση της Μεσογείου. Έχει ένα τεράστιο FIR, δεν θα μπορούσε με ένα ραντάρ η Μάλτα να καλύψει όλο της τον εναέριο χώρο.
Άρα τη βοηθάει η Ιταλία, τη βοηθάμε εμείς από τη Λευκάδα και από τα Κύθυρα και της δίνουμε εικόνα για να μπορεί να κάνει διαχείριση της εναέρης κυκλοφορίας. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή, οι συνεργασίες που υπάρχουν και με άλλες χώρες, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα όλο. Άρα λοιπόν λέτε, κύριε Κανδεράκη, ότι αυτή την ώρα το πρόβλημα το παρουσιάζουν τα 7 ραντάρ για το FIR, έτσι. Ναι, τα 6 ραντάρ που σας λέω αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα ραντάρ που έχει φύγει από τη μέση, το ραντάρ του Αταβίρου, λόγω δολιοφθοράς εδώ και 2 χρόνια. Άρα, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας, αυτά που συνθέτουν την εικόνα αυτή τη στιγμή είναι το ραντάρ της Καρπάθου και το ραντάρ της Κύπρου. Το ραντάρ της Καρπάθου είναι ένα ραντάρ παλαιό, 25 ετών, το οποίο συχνά πυκνά εμφανίζει βλάβες και αυτή τη στιγμή η Κάρπαθος είναι μη στελεχωμένη από ηλεκτρονικούς. Υπάρχει μία συνάδελφος εκεί από εσωτερική μετάταξη, αλλά δεν έχει αυτή τη στιγμή τοποθετηθεί σε μονάδα ηλεκτρονικού. Υπάρχουν 2 συνάδελφοι μάλλον. Δεν έχουν τοποθετηθεί στη δικιά μας μονάδα και δεν έχουν πάρει και τις κατάλληλες εξειδικεύσεις και την κατάλληλη επάρκεια. Δεν μπορούν δηλαδή να αγγίξουν τίποτα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα. Και λέμε εμείς, ωραία, έχουμε χάσει τον Ατάβυρο. Το καλοκαίρι περιμένουμε τεράστια αεροπορική κίνηση. Έχουμε μείνει με 2 εκεί πέρα να συνθέτουν την εικόνα στο νοτιοανατολικό άκρο. Στηρίζεται δηλαδή και από το παλιό της Καρπάθου με το με το ραντάρ της Κύπρου. Και το ραντάρ της Κύπρου, αλλά και το ραντάρ της Καρπάθου που εκτός από παλιό και με αρκετές βλάβες έχει μόνο ένα ηλεκτρονικό, λέτε. Έχει 2, οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι αυτή τη στιγμή. Υπήρξε μία διαχείριση στον προηγούμενο νόμο, στην προηγούμενη διοίκηση, να πάρουμε με εσωτερικές μετατάξεις 60, πρώην, 60 υπαλλήλους ενός κλάδου, από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιακών. Είχαν τα τυπικά προσόντα, τους έχουμε πάρει, πληρώνονται ως ηλεκτρονικοί, η διοίκηση δεν μας τους δίνει γιατί τους χρησιμοποιεί ακόμα για υπηρεσιακούς λόγους για την προηγούμενη ειδικότητά τους. Ναι. Υπάρχει και αυτό το μεγάλο θέμα, πέρα από το θέμα των προσλήψεων που είναι και αυτό τεράστιο. Ναι. Και να το συζητήσουμε σε λίγο το θέμα των προσλήψεων για να αναφέρουμε τα προβλήματα. Ναι, αυτό ναι, που θέλω ναι, να σας πω λοιπόν είναι ότι εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή ασφάλειας με την έννοια του κινδύνου, του ατυχήματος, γιατί τα πάντα σε εμάς τη δουλειά μας είναι θέματα ασφαλείας. Και αν βγούμε και το πούμε θα τρομάξουν όλοι. Είναι σαν τους γιατρούς που στο 4ο έτος της ειδικότητάς τους νομίζουν ότι έχουν όλες τις ασθένειες. Για μας ασφάλεια μπορεί να είναι η ασθένεια ενός υπαλλήλου. Θέμα ασφάλειας να είναι μια βλάβη που δελήθηκε έγκαιρα. Θέμα ασφάλειας να είναι μια βίδα που ξεβιδώθηκε. Όλα αξιολογούνται. Δεν σημαίνει ότι όλα οδηγούν σε κάτι σοβαρό. Όταν όμως συμβαίνουν, ενδεχομένως να χρειάζονται να παίρνονται μέτρα για να μειωθεί η κίνηση, για να διατηρήσουμε υψηλό το επίπεδο ασφάλειας. Μα στάσου όμως, κύριε Κανδεράκη, και συγγνώμη, σταθείτε, ναι, κύριε Κανδεράκη, μίλησα στον ενικό, σας ζητάω ταπεινά συγγνώμη, δεν το έκανα με την έλλειψη του. Δεν το έκανα εξαιτίας έλλειψη σεβασμού. Στη Σουηδία δεν έχουν τέτοια θέματα. Έχω όμως εγώ. Έχω όμως εγώ. Λοιπόν, λέτε ότι ας πούμε, στη Ρόδο, Ατάβυρος, εκεί η κεραία λόγω δολιοφθοράς για χι λόγους κάηκε και πάνε 2 χρόνια. Δεν έχει αντικατασταθεί. Μετά από εμπρισμό, λέτε ότι στην Κάρπαθο, αφού μιλάμε για το νοτιοανατολικό Αιγαίο και μιλάμε και για τη Ρόδο και για τα υπόλοιπα νησιά και για την Κρήτη και για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και μιλάμε και για τα Χανιά κλπ. Εκτός αν τα Χανιά πάνε σε άλλη περιοχή για να γίνεται αυτός ο έλεγχος από όλους εσάς τους εξειδικευμένους τους επαγγελματίες, ότι γίνεται μέσω Καρπάθου και Κύπρου. Συγγνώμη, η Κύπρος μακριά. Η Κάρπαθος με ένα μηχάνημα το οποίο λέτε είναι παλιό, 25 χρόνων, με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία αυτή την ώρα. Δηλαδή, εντάξει, θα δεχτώ αυτό δεν που είπατε. Να βάλουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, απαγορεύεται. Δεν μπορούν απαγορεύεται. Να βάλουν, δεν έχουν την επάρκεια. Από πού γίνεται δηλαδή, λοιπόν αυτός ο έλεγχος από την Κύπρο για τις πτήσεις σε Ρόδο, νοτιοανατολικό Αιγαίο, Κρήτη, αεροδρόμιο Ηρακλείου, γίνεται πού από την Κύπρο? Λεπτό. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει δικό του τοπικό ραντάρ, όπως σας εξήγησα και στην αρχή. Μα είπατε για προσεγγίσεις. Έχει άλλο ραντάρ και καλύπτει τις ανάγκες του με το τοπικό ραντάρ που βρίσκεται στο Ηράκλειο.
Και για το FIR, για το FIR μιλάμε. Για πέριξη του αεροδρομίου. Μισό λεπτό. Άλλο οι προσεγγίσεις, άλλο το τοπικό ραντάρ, γιατί αναφερθήκατε στην αρχή, άλλο το FIR. Καλύπτεται από το εδώ ραντάρ, το τοπικό ραντάρ και το FIR πάνω από την Κρήτη. Αυτό θέλετε να μου πείτε? Το FIR πάνω από την Κρήτη, από τη στιγμή που απογειώνεται ένα αεροσκάφος και από ένα σημείο, από ένα ύψος και πάνω, το αναλαμβάνει η διαχείριση ελέγχου ενέργειας πληροφορίας στο ελληνικό. Δεν ασχολείται πια οι ελεγκτές ενέργειας πληροφορίας της Κρήτης. Το παραδίδουν στον έλεγχο ενέργειας πληροφορίας για να το διώξουν προς πάσα κατεύθυνση όπου είναι να πάει. Ή αντίστοιχα, όταν πλησιάζει, ο έλεγχος ενέργειας πληροφορίας από το ελληνικό παραδίδει, όταν φτάσει πλέον πολύ κοντά το αεροσκάφος στο τοπικό αεροδρόμιο, το παραδίδει στους συναδέλφους ελεγκτές του τοπικού αερολιμένα. Ναι. Για να κάνουν την προσέγγιση και την προσγείωση. Mm-hmm. Άρα το τοπικό καλύπτεται, παρότι και βέβαια να σας πω και για το Ηράκλειο, ότι δεν σημαίνει ότι είναι όλα ρόδινα. Έχουν πολλά προβλήματα οι συνάδελφοι με ανταλλακτικά, με μετακινήσεις, με ένα αεροδρόμιο, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, που εκπονούν αυτή τη στιγμή τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα συστήματα, δηλαδή έχουν ταυτόχρονα και τη διαχείριση του αερολιμένα και την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Και ταυτόχρονα, προχθές ένας συνάδελφος, επειδή έχουμε συνάδελφο στη Σιτία με προβλήματα υγείας, έφυγε συνάδελφος από το Ηράκλειο αδαπάνος με το δικό του αυτοκίνητο, με δικές του βενζίνες, για να πάει στη Σιτία να κάνει επισκευή με δικά του έξοδα. Τώρα μπήκαμε σε άλλο τώρα κεφάλαιο, αλλά είναι και αυτό, επειδή το αναφέρουμε. Είναι όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζετε μέσα στη δουλειά σας, αυτό θέλετε να μου πείτε? Το αναφέρουμε και αυτό μέσα στο δελτίο τύπου, το αιώνιο πρόβλημα των ανταλλακτικών, των μετακινήσεων, των καυσίμων κίνησης. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν από 3-4 μέρες βγήκε απόφαση που λέει ο συνάδελφος Τάδε φεύγει και πάει αδαπάνος από το Ηράκλειο στη Σιτία για να κάνει δουλειά με δικά του έξοδα, με δικό του αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ανταλλακτικά, μετακινήσεις, καύσιμα κίνησης, όλα αυτά τα οποία αναφέρετε. Ξέρετε, εγώ θα σταματήσω σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι πρέπει εδώ να πάρουν μέτρα και να λύσουν γρήγορα τα προβλήματα, να σκύψουν πάνω από αυτά τα προβλήματα, από τα υπουργεία, διότι έχουμε μπροστά μας και μία τουριστική περίοδο. Και αυτή η τουριστική περίοδος, δυστυχώς για εσάς, θα φέρει παραπάνω προβλήματα. Και πώς θα καλύπτω όλες αυτές οι πτήσεις έτσι όπως τα είπατε μέχρι σήμερα, και πώς θα γίνεται αυτός ο έλεγχος και με μειωμένο προσωπικό, αλλά τις περισσότερες φορές και από παλιά μηχανήματα? Εδώ είναι το μεγάλο το στοίχημα. Αυτό τους λέτε, αυτό τους επισημαίνετε? Βεβαίως, τα ερωτήματα όσον αφορά τις βλάβες που βάζουμε είναι αυτή τη στιγμή ρητορικά, θεωρώ. Δηλαδή τώρα ξυπνήσαν, επειδή αναφέρουμε και το ραντάρ του ελληνικού. Μετά από 20 μέρες και αφού βγάλαμε δελτίο τύπου, ξυπνήσανε και φέρνουνε την εταιρεία να κάνει εκτίμηση του ποια είναι η βλάβη και τι κόστος μπορεί να σημαίνει για το μηχανισμό περιστροφής που έχει σταματήσει εδώ και 20 μέρες το ραντάρ, και αν υπάρχει δυνατότητα επισκευής. Και όσον αφορά αυτό που λέμε για την Κάρπαθο, εγώ θα έβγαζα, επειδή αυτό που κάνουμε εμείς συνήθως όταν συμβαίνει ένα περιστατικό ασφάλειας, που όπως σας είπα μπορεί να είναι το οτιδήποτε, καθόμαστε και τα βάζουμε κάτω και τα μετράμε και κάνουμε κινήσεις διορθωτικές. Και αυτό λέγεται safety assessment. Λοιπόν, εγώ θα έκανα ένα safety assessment και το πόρισμα που θα ήταν για το καλοκαίρι θα ήταν να βγάλω μια μετακίνηση και να φύγει ένας εξειδικευμένος άνθρωπος από την Αθήνα να πάει στην Κάρπαθο, να φυλάει καραούλι, να φυλάει θερμοπύλες, να μπορεί να επέμβει ανά πάσα στιγμή για να βγει το καλοκαίρι. Έτσι δίνουμε λύσεις εμείς στα προβλήματα ασφάλειας. Δεν δίνουμε, δηλαδή λύσεις υπάρχουν. Εμείς εδώ δεν κάνουμε γιαλαντζή δουλειές. Οι λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν μας ακούνε. Και αυτή τη στιγμή έχει αποκλεισμένο. Δεν σας ακούνε γιατί ναι. Κοστίζει, δεν σας ακούνε για ποιο λόγο? Όταν μιλάμε για το FIR, όταν μιλάμε για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε, όταν μιλάμε για τουριστική περίοδο, όταν μιλάμε για ασφάλεια πτήσεων, γιατί πρέπει να πάμε στο και 10, ούτε καν και 5, που έπρεπε να είμαστε στο παρα 5 και στο παρα 10? Γιατί δεν σας ακούνε, κύριε Κανδεράκη?
Κοιτάξτε, εσείς τι εκτιμάτε. Ο κλάδος είναι αποκλεισμένος από τις συζητήσεις, διότι μάλλον δεν τους αρέσουν αυτά που λέμε, από τη συγκεκριμένη διοίκηση. Μα εμένα ποσός με ενδιαφέρει. Ως πολίτη, ως δημοσιογράφο, αλλά κυρίως ως πολίτη. Το καταλαβαίνω, δεν λέω για εσάς. Εμένα ποσός με ενδιαφέρει αν τους αρέσετε ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει η ασφάλειά μου ως πολίτη. Συμφωνώ και γι' αυτό χρειαζόμαστε την βοήθεια της δημοσιογραφικής κοινότητας αυτή τη στιγμή. Το βγαίνουμε και το φωνάζουμε. Όχι για να φανούμε εμείς, για να φανεί ο Κανδεράκης τι ωραία που τα λέει, για να πάρουμε κι άλλα οφίτια ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν πράγματα. Δεν μπορώ. Οι Αγγλοσάξονες το λένε out of the box. Out of the box. Πρέπει να γίνουν πράγματα πέρα από τα τετριμένα. Πρέπει εδώ να αναλάβει, να αναλάβει πρωτοβουλίες, δεν ξέρω, ο νέος υπουργός, ο πρωθυπουργός. Πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες για να γίνουν πράγματα πέρα από τα συνηθισμένα. Και επειδή εμείς δεν οχλήσαμε τόσες μέρες, και πρέπει να το αναφέρω και αυτό, δεν οχλήσαμε τόσες μέρες το Υπουργείο, σεβαστήκαμε τη μνήμη των νεκρών, βγάλαμε δελτίο τύπου πολύ αργότερα, μία εβδομάδα αργότερα, αντιλαμβανόμαστε το φόρτο εργασίας του νέου Υπουργού για να διαλευκάνει το ατύχημα των Τεμπών, αλλά δεν δεχόμαστε να μαθαίνουμε ότι είδε έναν συγκεκριμένο κλάδο της αεροναυτιλίας, άρα βρήκε μισή ώρα για να δει έναν κλάδο της αεροναυτιλίας και δεν βρίσκει να δει τους υπόλοιπους. Τι γίνεται εδώ πέρα? Δηλαδή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κι εμείς άλλα για υπόγειες συναλλαγές? Δεν καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή, εφόσον έχουν βγει όλοι οι κλάδοι, όλα τα σωματεία της αεροναυτιλίας και αναφέρουν προβλήματα, πρέπει ο Υπουργός αύριο το πρωί, τη Δευτέρα, να μας καλέσει τους προέδρους όλων των σωματείων και να πάρει την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός λύσεις. Να δώσει λύσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να δεν είναι ένας κλάδος η αεροναυτιλία. Στην κόρη μου που είναι 6 χρονών της διαβάζω τα ρούχα του βασιλιά, όπου ο βασιλιάς στο τέλος αποδείχθηκε γυμνός και γελάγανε μαζί του. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό και όσοι κοινοβουλευτικοί σας ακούνε, νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το αποτυπώνουν, γιατί μπορούν και αυτοί να κάνουν παρεμβάσεις, ότι συνολικά όλα τα σωματεία τα οποία αυτή την ώρα υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο το δικό σας το χώρο, ότι θα πρέπει να κληθούν από τον Υπουργό, από τον Πρωθυπουργό, όποιος και αν είναι αυτός, έτσι ώστε να πείτε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζεται και όχι, όπως λέτε, αυτό αντιλαμβάνομαι και παίρνω ως μήνυμα, αποσπασματικά από κλάδο σε κλάδο, από ομοσπονδία σε ομοσπονδία, από ένωση σε ένωση, γιατί συνολικά αν δεν λυθεί το θέμα δεν θα υπάρχει αυτό που εσείς λέτε εντός ή εκτός εισαγωγικών ασφάλεια όπως εμείς την θέλουμε στα αεροδρόμια και στις πτήσεις. Αυτό αντιλαμβάνομαι, δεν κινδυνολογώ, αλλά καταλαβαίνω τον όρο ασφάλειας πώς εσείς τον βάζετε, τον τοποθετείτε από τη δική σας την πλευρά, κύριε Κανδεράκη. Κοιτάξτε, εμείς ασφάλεια με τον τρόπο που τη θέλουμε θα την έχουμε. Την ασφάλεια με τον τρόπο που τη θέλουμε θα την έχουμε. Την κίνηση δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Με την αναμενόμενη κίνηση. Εμείς την ασφάλεια θα τη διασφαλίσουμε, που είπε και κάποιος. Την ασφάλεια δεν θα τη βάλουμε στο ζύγι. Ωραία. Την ασφάλεια δεν θα τη βάλουμε στο ζύγι. Τι σημαίνει λοιπόν, δεν τη βάζετε στο ζύγι, το αφήνουμε εκεί, δεν το πάμε παρακάτω, ναι, και λέμε δεν τη... Όχι, να σας πω, ναι, όταν συμβαίνουν, εμείς έχουμε πολλαπλές εφεδρίες. Όταν έχεις ας πούμε 4 συστήματα, μπορείς να ενημερώσεις τους χρήστες και να πεις το ένα σύστημα θα το κλείσω για συντήρηση. Την ώρα που συντηρείς μπορεί να σου τύχει μια μεγάλη βλάβη, άρα έχεις μείνει με 2 συστήματα. Ακόμα διατηρείς τον έλεγχο και της όλης κατάστασης και είσαι άνετος. Όσο συμβαίνουν βλάβες, αναγκάζεσαι να παίρνεις μέτρα για να μειώσεις την κίνηση, γιατί αν συμβεί κάτι πιο χοντρό, να μπορείς να αδειάσεις τον εναέριο χώρο, να καθυλώσεις τα αεροσκάφη και να μην έχεις ατύχημα. Αυτό βέβαια είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο, γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε χωράφια τρίτων. Είναι του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Όμως εμείς, όσον αφορά τα συστήματα, αυτό που λέμε είναι ότι
δεν θα ξεχυλώσουμε καμία διαδικασία και να το ξέρουν όλοι για να βγει η αεροπορική κίνηση. Και οφείλει να το ξέρει αυτό και η οικονομία και ο τουρισμός και όλοι. Και να πιέσουν όλοι προς την κατεύθυνση να παρθούν μέσα άμεσα, τουλάχιστον ας πούμε ως το κομμάτι των προσλήψεων. Δεν μπορεί να μένουμε σε μία απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου πριν από κάποιους μήνες που λέει ότι στην ΗΠΑ θα προσληφθούν 174 άτομα και να σκοτωνόμαστε αυτή τη στιγμή οι κλάδοι μεταξύ μας του ποιος θα πάρει τι από την πίτα. Πρέπει να βγει αύριο το πρωί με εντολή Πρωθυπουργού και να πει ό,τι χρειάζεται να γίνει, τουλάχιστον στο θέμα του προσωπικού, για να μπορούμε σε ένα χρόνο από τώρα, σε 1,5, να έχουμε τις εγγυήσεις που θέλουμε. Γιατί δεν γίνονται και, αυτά. Και με ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν πάρει την πιστοποίηση βάσει του νόμου και με ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν την εμπειρία, κύριε Κανδεράκη, από τα όσα έχετε πει μέχρι στιγμής. 1,5 χρόνο θέλουμε, αν πούμε αύριο ότι ξεκινάει ένας διαγωνισμός ΑΣΕΠ, θέλουμε 1,5 χρόνο μέσο όρο για να τους προσλάβουμε. Μετά θέλουμε άλλα 2 χρόνια εκπαίδευσης. Και μετά θέλουμε και τριβή πάνω στη δουλειά για να αποκτήσουν την κουλτούρα της ασφάλειας. Κουλτούρα της ασφάλειας, ξέρετε, εμάς τους εργαζόμενους στην ΗΠΑ μας επηρεάζει ακόμα και στην προσωπική μας ζωή. Γιατί έχει μπει στο αίμα μας, στο DNA μας. Πάμε στο σπίτι μας και οι γυναίκες μας, οι σύζυγοι μας κοροϊδεύουν. Χαριτολογώντας το λέω. Γιατί μέσα στην προσωπική μας ζωή έχει μπει τόσο βαθιά μες στο αίμα μας το θέμα της ασφάλειας, που όλα τα βλέπουμε κάτω από αυτό το πρίσμα. Άρα βάζετε και ηλικιακά κριτήρια. Βεβαίως. Βάσει των χρόνων που αναφέρετε. Στο στρατό, όταν μπαίνει κάποιος στη σχολή Ευελπίδων, στη σχολή Ικάρων, αν στα 3,5 χρόνια τα παρατήσει, πληρώνει ένα σκασμό λεφτά, ένα σκασμό χρήματα για τις εκπαιδεύσεις που έλαβε. Το ίδιο, ένα ανάλογο, δεν μπορώ να συγκριθώ με το στρατό, αλλά ένα ανάλογο είναι και σε εμάς. Εμείς τους ανθρώπους επενδύουμε. Επενδύουμε και τους χρειαζόμαστε να είναι φρέσκοι, να φέρουν τις γνώσεις τους, τα νέα πτυχία τους, τις νέες γνώσεις που έχουν λάβει, να τους περάσουμε και εμείς την εμπειρία μας, τη γνώση μας, το mentality της ασφάλειας. Συγγνώμη, μιλάω με αγγλοσαξονικούς όρους, αλλά έχω μία αντίληψη ότι όπως οι ιατρικοί όροι έχουν μπει από την ελληνική γλώσσα στην αγγλική, έτσι και σε κάποια πράγματα στην τεχνολογία η αγγλική είναι μπροστά. Και δυστυχώς κάποιοι όροι είναι δύσκολο να μεταφραστούν. Γι' αυτό λέω να τους περάσουμε την κουλτούρα για να μπορέσουν μετά από 6-7 χρόνια να σταθούν στα πόδια τους και να είναι μόνοι τους και να διδάξουν τους επόμενους. Άμα είναι να τους πάρω και σε 10 χρόνια να βγούμε όλοι, να χορέψουμε το χορό του Ζαλόγκου και να βγούμε στη σύνταξη, δεν έχει νόημα. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με τις υπάρχουσες υποδομές που έχουμε στην κίνηση η οποία αναμένεται την τουριστική περίοδο. Με μηχανήματα τα οποία είναι αλλού παλιά, αλλού δεν λειτουργούν, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό. Το δεν μπορούμε ή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να εξυπηρετήσουμε την κίνηση που αναμένεται και θα πρέπει, γι' αυτό βάζεται μέσα στο παιχνίδι και τους τουριστικούς φορείς, τις ομοσπονδίες κλπ. Για να πιέσουν από τη δική τους την πλευρά. Πώς εσείς το εννοείτε και το καταγράφετε? Σε ποιο κομμάτι συγγνώμη? Όταν λέτε δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε και να εξυπηρετήσουμε την κίνηση την τουριστική το καλοκαίρι. Εσείς πώς το εννοείτε? Όπως σας το εξήγησα, εμείς τουλάχιστον από το δικό μας μετερίζει, από το θέμα των συστημάτων σκιζόμαστε και λεφτά βάζουμε από την τσέπη μας και διπλοβάρδιες θα κάνουμε αν χρειαστεί. Αλλά το ελαττήριο, ξέρετε, το ελαττήριο όσο το τραβάς έχει ένα συντελεστή. Το μαθαίναμε στο σχολείο. Έχει ένα συντελεστή. Από ένα σημείο και μετά ξεχυλώνει το ελαττήριο. Δεν επανέρχεται. Εμείς δίνουμε τα πάντα καθημερινά. Δίνουμε τα πάντα. Σας το εγγυώμαι. Και θα δώσουμε τα πάντα, αλλά δεν θα δεχτούμε πιέσεις. Για να πάμε παραπάνω από εκεί που αντέχει το σύστημα. Από εκεί και πέρα είναι και ευθύνη άλλων. Τι εννοείται παραπάνω, μισό λεπτό. Τι θα πει δεν μπορούμε να δεχτούμε πιέσεις για να πάει το σύστημα παραπάνω από εκεί το οποίο πρέπει να είναι? Αναφέρεστε στο σύστημα μηχανήματα με το ότι γίνεται και καλύπτεται. Αναφέρεστε και στον ανθρώπινο παράγοντα. Πού αναφέρεστε ακριβώς? Φυσικά σε όλα, διότι ο ανθρώπινος παράγοντας, το human factor το οποίο το διδασκόμαστε εμείς εδώ πέρα, είναι σημαντικός παράγοντας, θεωρείται κρίκος, είναι της αλυσίδας
του ευρύτερου συστήματος που λέγεται αεροναυτιλία. Είναι και οι διαδικασίες μέσα, είναι και όλα. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα παραβλέψουμε, να κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάποια πράγματα. Θα πρέπει να γίνουν, ο καθένας θα πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει από τον χώρο που δραστηριοποιείται για να εξασφαλίσουμε το επίπεδο ασφάλειας που είναι το 100%. Ούτε ένα της χιλίας λιγότερο. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε με στοιχεία και είπατε ότι και για να μην υπάρχει πραγματικά αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Κανδεράκη, η εντύπωση ότι αυτή την ώρα έχουμε θέματα ασφαλείας και θέματα σοβαρά ασφαλείας, και είναι το τελευταίο ερώτημα το οποίο θέτω, γιατί καταλάβαμε πολλά για το πόση σημασία ενδεχόμενα, να το πω διαφορετικά, αυτή την ώρα δίνεται πάνω σε αυτό το οποίο αναφέρεται ή στα όσα έχετε αναφερθεί μέχρι στιγμής. Μιλάτε για τον Ατάβυρο, ο οποίος δεν λειτουργεί, μιλάτε για τα υπόλοιπα 6 ραντάρ, μιλάτε για τα παλιά μηχανήματα στην Κάρπαθο ή το παλιό μηχάνημα, για τον έλεγχο του FIR στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σας ρώτησα για τη Ρόδο, σας ρώτησα για την Κρήτη. Σε περίπτωση που βγει εκτός λειτουργίας η Κάρπαθος, για το χι λόγο, μηχάνημα είναι εδώ, οι άνθρωποι έχουμε ημερομηνία λήξης. Τι γίνεται? Σας είπα, υπάρχουν οι διαδικασίες. Τους γνωρίζει καλύτερα από όλους οι συνάδελφοι του ελέγχου ενάρεσης κυκλοφορίας. Τους γνωρίζουν καλύτερα από όλους. Έχουν τις διαδικασίες για να αυξήσουν τις αποστάσεις των αεροσκαφών μεταξύ τους, για να διατηρήσουν. Αλλά αυτό θα πάει ντόμινο. Δηλαδή, όταν πας να αυξήσεις τις αποστάσεις, όλο αυτό μεταφέρεται όταν είμαστε ένα οδικό δίκτυο και από ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας μπαίνω στον αστικό ιστό, εκεί θα έχω ποτηλιάρισμα. Οπότε αυτό θα επεκταθεί σε όλο το FIR. Εννοείται οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, εννοείται οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν και βρίσκονται στην Κάρπαθο, ή από τη στιγμή που κάτι διαπιστωθεί, για μένα που είμαι αδαής και δεν το καταλαβαίνω και τα ακούω όλα αυτά για πρώτη φορά, ή αναλαμβάνει το ελληνικό για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Την ευρύτερη διαχείριση της εναέρης κυκλοφορίας για όλο το FIR την έχει το ελληνικό. Εμείς από την πλευρά μας, εγώ τώρα αυτό που είπα για την Κάρπαθο, η λύση υπάρχει. Από το να τύχει μια βλάβη στην Κάρπαθο και με τις διαδικασίες του δημοσίου να κάνουμε 15 μέρες για να πάμε, εγώ θα έδινα εντολή αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να βρεθεί άνθρωπος ο οποίος το καλοκαίρι θα μετακινηθεί στην Κάρπαθο, εξειδικευμένος ρανταρίστας, για να φυλάει θερμοπύλες. Που θα έχει και από το νόμο, όπως είπατε, το λόγο για να μπορεί να δώσει κατευθύνσεις. Αυτό θέλετε να μου πείτε? Όχι, μιλάω για ηλεκτρονικό. Να είναι εκεί, ωραία, σε οποιαδήποτε βλάβη, να την αποκαταστήσει εντός συγκεκριμένου χρόνου. Να μην έχει μεγάλο αντίκτυπο μία βλάβη. Γι' αυτό σας λέω, εμείς δεν κομίζουμε. Σε αυτό το μεσοδιάστημα και μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, αναλαμβάνει το κέντρο από το ελληνικό, λέτε, από την Αθήνα, και δίνονται και οι κατευθύνσεις από εκείνον ο οποίος είναι έμπειρος ηλεκτρονικός σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποστάσεις που θα πρέπει να τηρήσουν από κάποιο ύψος και μετά τα αεροσκάφη. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Ο ηλεκτρονικός, συγγνώμη, και να μην γίνει παρανόηση. Ο ηλεκτρονικός δεν επεμβαίνει στο πώς θα γίνει η διαχείριση της εναέρης κυκλοφορίας. Ο ηλεκτρονικός θα είναι εκεί για να αποκαταστήσει τη βλάβη. Μόνο. Period. Μόνο. Ωραία. Για να αποκαταστήσει τη βλάβη. Ωραία. Από εκεί και πέρα, το πώς θα γίνει η διαχείριση. Ενημερώνεται και αερολιμενική, είναι εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν στη συνέχεια το πώς, από τη στιγμή που ξέρουν τι. Οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Οι αερολιμενικοί κάνουν μόνο τον αερολιμενικό έλεγχο στον αεροδρόμιο. Ωραία, οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Σωστά. Βεβαίως. Καλά κάνετε και με διορθώνετε, διότι. Όχι γιατί θα με δίνουν, εγώ θα κλείσω από εδώ και του κλάδου μου θα μου πούνε πόσα λάθη έκανα. Ή των άλλων κλάδων θα μου πούνε γιατί ανακατεύθηκες με τα δικά μας. Δεν θέλω, αν το έκανα, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά.
Δεν θέλω να δημιουργούνται παρανόηση. Εγώ το θεωρώ, δεν νομίζω να υπάρχει παρανόηση. Εγώ θα το θεωρούσα τραγωδία σε αντίθετη περίπτωση να, επειδή λέτε κι εσείς τα δικά σας από το δικό σας το μετερίζει ως ηλεκτρονική να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θα πάω σε εκείνο που είπατε ότι στην αρχή, κύριε Κανδεράκη, ότι θα πρέπει αύριο το πρωί, σχήμα λόγου ή τη Δευτέρα το πρωί, κυριολεκτικά, να σας καλέσουν όλους μαζί για να δουν από την αρχή μέχρι το τέλος τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεται ως κλάδι, ως ενώσεις για τη λειτουργία των αεροδρομίων και όλα τα υπόλοιπα τα παρελειπόμενα, έτσι ώστε από την αρχή βήμα-βήμα να προχωρήσει η λύση τους για όλα αυτά τα οποία αναφέρατε ότι δεν μπαζερεύεται. Πολύ σωστά το θέσατε. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Κανδεράκη, θα είμαστε καλά σε επαφή. Και φυσικά ξαναλέω ότι δεν γκομίζουμε μήνυμα φόβου και τρόμου. Όλα με ψυχραιμία. Και εμείς έτσι έχουμε, μόνο με ψυχραιμία δίνονται λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, για τις πληροφορίες. Για το πολύ σημαντικό χρόνο που μου δώσατε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουμε και όσο μαθαίνουμε τόσο καλύτερο είναι αυτό για όλους μας. Είναι πολύ δύσκολο σε 40 λεπτά να σας δώσω το απάβγασμα της γνώσης, το οποίο και εγώ ακόμα μαθαίνω. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, δεν μπορώ να μην κάνω, δεν γίνεται να μην κάνω λάθη, ακόμα και για θέματα του κλάδου μου, όσο και να με ενημερώνουν οι συνάδελφοι για θέματα, όσο και εμπειρία να έχω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας μεταφέρω εγώ αυτή τη στιγμή και να καταλάβετε τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά προσπάθησα πραγματικά, με όλο μου το είναι να το δώσω να το καταλάβετε. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλά. Γεια σας.